Χαιρετίζουμε την παρουσία σας στη σημερινή συνεστίαση της κομματικής οργάνωσης Λιβαδιάς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με την ευχή το 2019 να είναι χρονιά γόνιμη, δημιουργική, αγωνιστική με ισχυρότερο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και στις επερχόμενες εκλογές. Το 2019 φαίνεται πως αποτελεί χρονιά έντονων πολιτικών διεργασιών και αυτό επιβεβαιώνουν οι τελευταίες εξελίξεις, ακόμα και τώρα πρόσφατες, που γίνονται όλο και πιο πυκνές, υποδηλώνοντας την αναγκαιότητα να αυξήσουμε το επίπεδο ετοιμότητάς μας, αφού αυξάνεται και η πιθανότητα, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος μας, να πάμε πιο σύντομα στις βουλευτικές εκλογές, ίσως πριν και μαζί με τις ευρωεκλογές και τις εκλογές για την τοπική διοίκηση. Άλλωστε, ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη λεγόμενη προεκλογική περίοδο, όπου οι ζυμώσεις και οι ανακατατάξεις στο αστικό πολιτικό σύστημα διαγράφονται πιο έντονες, ενώ οξύνεται η αντιπαράθεση για την κυβερνητική καρέκλα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την απόλυτη συμφωνία στις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης που υπηρετούν και οι δύο πολιτικές δυνάμεις. Πίσω από έναν τέτοιο κουρνιαχτό, όπως φαίνεται, σηκώθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τις παλινοδίες και τα πίσω μπρος του κυρίου Καμένου, τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, εντέχνως φυσικά καλλιεργείται και συντηρείται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θολώνει και γίνεται πιο δυσδιάκριτο για τις πλατιές λαϊκές μάζες το κριτήριο ψήφου, κάτι που επιδιώκουν με κάθε τρόπο όλα τα αστικά κόμματα να το εντείνουν ώστε να ψαρεύουν σε θολά νερά. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις σε συστράτευση, σε συμπόρευση, απαντώντας με τον πιο ηχηρό, πιο δυναμικό τρόπο μπροστά στις επερχόμενες εκλογικές μάχες με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Αυτό το διάστημα και τις επόμενες μέρες είναι αναγκαίο. Η δουλειά όλων των συντρόφων, των φίλων, των οπαδών του κόμματος να αυξηθεί, να ενταθεί με στόχο να προστεθούν στον καθημερινό αγώνα, στην καθημερινή πάλη και μπροστά στις εκλογικές μάχες νέοι συναγωνιστές και συναγωνίστριες που ανεξάρτητα από επιμέρους επιφυλάξεις στην πολιτική γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσής του, ισχυροποίησής του σε αυτές τις συνθήκες. Καλούμε τις λαϊκές δυνάμεις που ακούμπησαν τις ελπίδες τους στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ, που νιώθουν απογοήτευση, που ενδεχόμενα αποστρατεύτηκαν, να συμπορευτούμε, να δώσουμε τη μάχη των βουλευτικών, των ευρωεκλογών και των εκλογών στην τοπική διοίκηση μαζί με ενιαίο κριτήριο ψήφου, ισχυροποιώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο στόχος για ισχυρό κουκουέ παντού ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των πολιτικών εξελίξεων από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Είναι στόχος ελπίδας, αισιοδοξίας και προοπτικής και μπορεί να συνεγείρει πλατιές λαϊκές δυνάμεις να κάνουν ένα τολμηρό βήμα. Ένα τολμηρό βήμα μπροστά και να συναντηθούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα τούτη τη βδομάδα, ακόμα και τις τελευταίες ώρες που περάσανε, βλέπουμε την προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δημιουργίας μιας πλασματικής εικόνας για το λαό, βάζοντας στο επίκεντρο την επιβίωσή της, προσπαθώντας να περάσει πως αυτό είναι που πρέπει να ενδιαφέρει το λαό, για να μην χαλάσει, όπως φαίνεται δεν επιτεύχθηκε, η κολυγιά του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Και το δικαιολογούσε με την άποψη ότι υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Βέβαια, ανοιχτά ζητήματα δεν είναι τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες, που γι' αυτά φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι τα ζητήματα για την κυβέρνηση που σχετίζονται με την πιο γρήγορη, την πιο αποτελεσματική προώθηση των συμφερόντων του κεφαλαίου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η υπηρέτηση δηλαδή των συμφερόντων του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που περνάει μέσα από τη συνθήκη των Πρεσπών, που αφού επικυρώθηκε προχθές στη Βουλή των Σκοπίων, θα έρθει προς επικύρωση και στην Ελληνική Βουλή. Είναι αυτή η συμφωνία που υπηρετεί την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί σπέρματα αλυτρωτισμού περί μακεδονικής γλώσσας και ηθαγένειας και στρέφεται συνολικά κατά των δύο λαών και των λαών των Βαλκανίων, τροφοδοτώντας τον εθνικισμό και από τις δύο πλευρές. Και απ' την άλλη, καλά κρατεί η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία στην προσπάθεια δημιουργίας ενός δίπολου που διαγωνίζονται για το ποιος είναι ο πιο ικανός στην υπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, αποκρύπτοντας το βασικό, ότι στις στρατηγικές επιλογές ομονοούν και συμπορεύονται, όπως άλλωστε περίτρανα αποδείχθηκε με την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου
τον Αύγουστο του 2015, που με αυτό συνέχισε να πορεύεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ όλα αυτά τα χρόνια. Από αυτή την ανούσια για το λαό αντιπαράθεση πρέπει να αποκαλυφθεί η πραγματικότητα, που λέει ότι και τα δύο κόμματα προσκυνούν την καπιταλιστική ανάπτυξη, τα συμφέροντα του κεφαλαίου και την κερδοφορία τους, ευθύνονται για το ξεθεμελίωμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων και είναι θερμοί υποστηρικτές και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί και πρέπει ο λαός μας να βγάλει συμπεράσματα. Σήμερα έχει πιο πλούσια πείρα από παλιότερα σχετικά με το πώς έχουν διαχειριστεί το μέλλον του οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις, όπως και αν ονομάζονται αριστερές, προοδευτικές, φιλελεύθερες, δημοκρατικές, με όποιες παραλλαγές και συμμαχίες και αν έχουν σχηματίσει κυβέρνηση. Η πείρα μας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγμένα κατάφερε σε τούτη τη φάση να είναι πιο αποτελεσματικός στην υπηρέτηση των συμφερόντων και στην προώθηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, βγάζοντας τη βρώμικη δουλειά που δεν κατάφεραν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και αυτοί που συνοδεύαν στις κυβερνήσεις, τα κόμματα που συνόδευαν στις κυβερνήσεις, αυτά τα δύο κόμματα, με ταυτόχρονη προσπάθεια αφοπλισμού του εργατικού λαϊκού κινήματος. Απέδειξε πως από αντιμνημονιακή και αντινατοϊκή δύναμη μπορεί να γίνει σημεοφόρος του ΝΑΤΟ στην περιοχή, ενώ τα αντιλαϊκά μέτρα και οι αντιλαϊκοί εφαρμοστικοί νόμοι να ψηφίζονται σωριδών στη Βουλή. Δεν είναι τυχαία άλλωστε τα θερμά συγχαρητήρια που δέχεται από τους μεγαλύτερους σε παγκόσμιο επίπεδο πολιτικούς εκπροσώπους του κεφαλαίου, όπως πρόσφατα με την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, από τους Αμερικανούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προκλητικά μιλάει για το τέλος των μνημονίων και της Ισοπιτροπίας. Καλλιεργεί και πάλι ψεύτικες προσδοκίες για κοινωνική δικαιοσύνη. Στρεβλώνει την πραγματικότητα και κοροϊδεύει πάλι το λαό. Οι χίλιοι μνημονιακοί νόμοι είναι σε πλήρη εφαρμογή και τσακίζουν κάθε λαϊκό δικαίωμα, κρατώντας μαζί με τους επιχειρηματίες στα τάρταρα τους μισθούς, διατηρώντας τις συντάξεις σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καταδικάζοντας τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους σε ανασφάλεια και φτώχεια, ενώ εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ενισχύοντας τις προκλητικές φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο. Καμαρώνει για την αθλειότητα των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων και εδώ, στη Στερεά και σε όλη την Ελλάδα. Κάνει ότι δεν βλέπει τις τραγικές ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και χαιρετίζει τις νέες περικοπές του προϋπολογισμού και την υποχρηματοδότηση στην υγεία. Κάνει τα στραβά μάτια για τα οξυμένα προβλήματα στην παιδεία που κινητοποιούν τους μαθητές, τους φοιτητές, που διεκδικούν πραγματικά δωρεάν μόρφωση. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κομπάζουν για τη μείωση της ανεργίας, ενώ γνωρίζουν ότι πάνω από 900.000 παραμένουν άνεργοι και φυσικά κρύβουν ότι το μεγάλο ποσοστό των θέσεων απασχόλησης είναι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μερική και προσωρινή απασχόληση, με μισθούς πείνας και σε άγριες συνθήκες εργασίας με πρώτα θύματα την νεολαία και τις γυναίκες. Διαφημίζουν τα δισεκατομμύρια της κοινής αγροτικής πολιτικής και σφυρίζουν αδιάφορα από την αδυσόπιτη πραγματικότητα που δείχνει πως τα ποσά αυτά κατευθύνονται στους καπιταλιστές, στους μεγαλοαγρότες και όχι στη μικρή και μεσαία αγροτιά που υποφέρει από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, τα υψηλά έξοδα παραγωγής. Η κυβέρνηση, ο σημεοφόρος του ΝΑΤΟ, γέμισε την Ελλάδα με αμερικανονατοικές στρατιωτικές βάσεις και στρατηγία από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Έφερε τα κατασκοπευτικά ντρόνς και επιθετικά αμερικανικά ελικόπτερα στη Λάρισα. Στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις εκτός συνόρων σε υπερεαλιστικές αποστολές, μπλέκοντας τη χώρα και το λαό σε μεγάλες κινδύνους. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας απέναντι σε αυτή την κατάσταση μπήκε μπροστά στην υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Στήριξε τους αγώνες για κάθε λαϊκό πρόβλημα. Στήριξε τους αγώνες του ταξικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, για την αναπλήρωση των απολειών και την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Ήταν στο πλευρό του αγροτικού κινήματος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για τα συμφέροντα της μικρής και μεσαίας αγροτιάς, η οποία ετοιμάζει νέους αγώνες για το τέλος του Γενάρη. Ήταν στο πλευρό του μαχόμενου κινήματος των επαγγελματιών, των γυναικών, των φοιτητών και των μαθητών. Η στάση του ΚΚΕ πρέπει να αξιολογηθεί από το λαό. Θέλουμε να αποτελέσει κριτήριο για το πώς θα σταθεί κάποιος απέναντι στις κάλπες σε όλες τις εκλογικές μάχες. Να αξιολογηθούν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις για τη στάση τους απέναντι στο σύνολο των λαϊκών προβλημάτων, τόσο στις βουλευτικές όσο και στις ευρωεκλογές και τοπικές εκλογές. Τι λένε άραγε για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Όλοι τους, αστικά κόμματα, περιφέρειες και δήμοι, δεν χάνουν την ευκαιρία να εξοραΐσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκρύπτοντας ότι το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων, το ξεθεμελίωμα των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, φέρει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλιακών ομίλων που στηρίζει. Αυτή η πολιτική υλοποιείται από την κεντρική και τοπική διοίκηση και εδώ στη στερεά με ευθύνη της περιφέρειας και των δήμων, με ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων που τους στηρίζουν. Η περιφέρεια και οι δήμοι πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν στην ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων για την ενίσχυση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Βάζουν σε δεύτερη μοίρα ή ακόμη και εκτός προτεραιότητας την υλοποίηση έργων αναγκαίων για το λαό με γνώμονα το κόστος όφελος. Εδώ η στερεά έχει πικρή πείρα από την υλοποίηση αυτής της πολιτικής με τα γνωστά προβλήματα στην έλλειψη αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης κλπ. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες, οι αγωνιστές που συνεργάστηκαν με το ΚΚΕ, οι εκλεγμένοι της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια και στους δήμους της στερεάς, έδωσαν και δίνουν ακόμα και σήμερα μάχες για κάθε λαϊκό πρόβλημα κατά της αντιλαϊκής πολιτικής, της επίθεσης του κεφαλαίου στους μισθούς και στις συντάξεις, στην υγεία, την πρόνοια, την παιδεία και τα δικαιώματα της νεολαίας και των γυναικών. Βρίσκονταν και βρίσκονται στο πλευρό των ανέργων και των απολυμένων. Απαιτούν το δικαίωμα στη δουλειά, στην προστασία αυτών που ο καπιταλισμός και η αντιλαϊκή πολιτική τους στερεί το δικαίωμα στην εργασία και τους ρίχνει στο γιάδα. Βρίσκονται δίπλα στους εργαζόμενους της περιφέρειας και των δήμων. Διεκδικούν υποδομές, έργα που υπηρετούν τις ανάγκες του λαού για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, των πυρκαγιών, μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση. Απαιτούν επαρκή κρατική χρηματοδότηση και αντιτάσσονται στην ανταποδοτικότητα, στους φόρους και τα τέλη που επιβάλλουν η διοίκηση της περιφέρειας και οι δήμοι. Ήταν πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση και θα είναι αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική ακόμα και αν αναλάβουν ευθύνη διοίκησης όπως κάνουν άλλωστε και οι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Αττική, στην Πάτρα και στην Ικαρία. Με το βλέμμα, στραμμένο στις επερχόμενες εκλογικές μάχες, κάνουμε κάλεσμα συσπήρωση στο Κομμουνιστικό Κόμμα όλων των λαϊκών δυνάμεων. Κανένας εργάτης και εργάτρια, κανένας μικρομεσαίος αγρότης και επαγγελματίας, νέος και νέα των λαϊκών οικογενειών, να μην ακουμπήσει ξανά τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΙΝΑΛ ή σε διάφορες παραλλαγές κομμάτων που εμφανίζονται, γιατί είναι κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και το έχουν αποδείξει. Αυτοί που αισθάνονται αριστεροί, όλες οι ζωντανές λαϊκές δυνάμεις, είναι καιρός να ξεπεράσουν τις παγίδες των ψεύτικων προσδοκιών και της αναμονής, να χρηστεύσουν την παγίδα του μικρότερου κακού που γίνεται και πιο μεγάλο κάθε φορά. Να πάρουν την απόφαση που θα κάνει τη διαφορά, να μπουν δηλαδή στον αγώνα για να συμπορευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να ισχυροποιηθεί παντού, στις βουλευτικές, στις ευρωεκλογές, στις τοπικές εκλογές, στα σωματεία, στο μαζικό κίνημα συνολικά. Ισχυρό κουκουέ σημαίνει ισχυρός λαός. Σας ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση.